Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Καλημέρα. Από την Πέμπτη που έγινε γνωστό όλο αυτό το και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος και ονομαστικά με τα ποσά που παίρνει και κάθε επιχείρηση, έχει ξεσπάσει, θα λέγαμε, πραγματικά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία ένα κύμα αντίδρασης. Και από δικούς σας συναδέλφους φυσικά. Και λογικό είναι, έτσι. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Βέβαια, εμείς η αλήθεια είναι δεν φωνάζουμε τώρα, φωνάζουμε από την αρχή. Ναι, τι υποψιαζόσταν ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη τελικά, ναι, ή τα πράγματα ήρθαν ακόμα χειρότερα? Από την αρχή που βγήκε το πρόγραμμα, είχαμε δηλώσει την έστασή μας όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησής του και ναι, πιστεύαμε ότι, και είχαμε στοιχεία βέβαια, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου μας δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Λόγω της βαθμολογίας που συγκέντρωναν και λόγω των προϋποθέσεων. Ναι. Ωστόσο, οι όροι του προγράμματος είναι συγκεκριμένοι. Είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, το γνωρίζουμε. Άρα τους όρους τους βάζει και η Ευρώπη ή τους διαμορφώνει, ναι, η περιφέρεια? Ναι, τους όρους τους βάζει όσον αφορά τις προϋποθέσεις της συγκέντρωσης της βαθμολογίας, έτσι. Μάλιστα. Ήτανε τρία βασικά στοιχεία και αυτά ακολουθούνται από όλους. Τώρα, οι εργαζόμενοι, πέρα, μείωση του τζίρου και τι άλλο ήτανε? Η πτώση του τζίρου, εργαζόμενοι και το αν μια επιχείρηση είναι ζημιογόνος, ναι, 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 ή όχι. Ναι. Ή κερδοφόρα. Το σημαντικότερο βέβαια ποσοστό παίρνει τόση του τζίρου. Ναι. Εμείς είχαμε ελέγξει από την αρχή το πρόγραμμα, είχαμε δει ποια είναι τα δεδομένα και διαπιστώσαμε ότι πολύ δύσκολα θα ενταχθούν επιχειρήσεις από τον κλάδο μας και όπως ένας κλάδος όμως που έχει εργαζομένους δεν μπορεί να κάνει χωρίς εργαζομένους. Ορίστε. Ένας κλάδος τον οποίο εκπροσωπείτε, που τουλάχιστον έχει εργαζομένους. Δεν μπορείτε να κάνετε εργαζομένους. Γιατί λοιπόν δεν οριοδοτήθηκαν όσο θα έπρεπε? Θα σας πω. Όσον αφορά τα μόρια που έπαιρνε από τους εργαζομένους, ήταν πιο λίγα σε σχέση με τον τζίρου. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 60% η πτώση τζίρου και από 20% οι άλλες δύο παράμετροι. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες από κλάδο σε κλάδο. Ο δικός μας ο κλάδος έχει ασφαλισμένους κυρίως Σαββατοκύριακα, που είναι και η μεγαλύτερη, ναι, δουλειά. Έχει τετράωρα, ημιαπασχόληση. Part-time, ναι, δηλαδή είναι λόγω της φύσεως των καταστημάτων. Σωστά. Επομένως, ενώ έχουμε πολλούς εργαζόμενους, μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να δουλέψει ίδιος αριθμός εργαζομένων τη Δευτέρα, για να το καταλάβουμε, το Σάββατο. Mm-hmm. Και ούτε όλες τις ώρες. Έτσι, ούτε 8 ώρες, δηλαδή τις ώρες εμείς βάζουμε περισσότερο προσωπικό. Εντάξει, αυτές είναι λεπτομέρειες που έπαιξαν ρόλο, αλλά κυρίως ήταν η πτώση του τζίρου. Ερχόμαστε τώρα στην πτώση του τζίρου. Η πτώση του τζίρου αφορούσε το δεύτερο τρίμηνο του 19 σε σχέση με το 20. Μάλιστα. Εμείς γνωρίζετε καλά ότι ανοίξαμε τέλη Μαΐου, δηλαδή τον Ιούνιο δουλέψαμε. Όσες επιχειρήσεις κατάφεραν και δούλεψαν τον τελευταίο μήνα του δεύτερου τρίμηνου, να το πω έτσι. Ανέβασαν τον τζίρο τους, όχι πολύ βέβαια, αλλά παρουσίασαν τζίρο με αποτέλεσμα να μην έχουν μεγάλη βαθμολογία. Δηλαδή, να φανταστείτε ένα κατάστημα που είχε 60-65% πτώση τζίρου, δεν ανέβασε ιδιαίτερα. Δηλαδή, από εκεί και πάνω ανέβαινε πιο ιδιαίτερη πολύ βαθμολογία. Ιδιαίτερη βαθμολογία. Και άμα θυμάστε καλά, υπήρχαν κάποια καταστήματα που μπορούσαν να δουλέψουν, λόγω του, γιατί τότε είχαμε τους περιορισμούς, έπρεπε να είναι οι πόρτες του καταστημάτων ανοιχτά, δεν είχε καλό καιρό τον Ιούνιο. Έπρεπε, δηλαδή τα μαγαζιά στην ουσία που μπορούσαν να δουλέψουν και στους εσωτερικούς χώρους δεν κατάφεραν να έχουν βαθμολογία. Ή γενικά αυτοί που δούλεψαν έστω και λίγο δεν κατάφεραν να έχουν σημαντική βαθμολογία. Ήταν και θέμα συγκυριών. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, τα δεδομένα αυτά είναι συγκεκριμένα. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένοι. Και εμείς τα ποσά είναι συγκεκριμένα, γιατί πολλής λόγος έγινε και μας το λένε διάφοροι εδώ. Εάν το 40 που ήταν το ανώτερο, 40.000, το ποσό αυτό το έβαλε επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το έβαλε η περιφέρεια? Εκεί θέλω να καταλήξω. Από την αρχή λέγαμε, τουλάχιστον εκείνο το διάστημα, τον Οκτώβριο, ότι τα 40.000 ευρώ είναι πάρα πολλά. Τότε βέβαια ήταν ακόμα το πρόγραμμα, θα έδινε 10 εκατομμύρια, μετά έγιναν 40. Τα 10 ήταν λίγα, τα 40 δεν ήταν καθόλου λίγα. Λέγαμε από την αρχή ότι το ποσό έπρεπε να μειωθεί.
Όπως έγιναν και σε άλλες περιφέρειες. Υπήρχαν περιφέρειες που ανώτατο το όριο ήταν 15.000. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν το ανώτατο ποσό που μπορούσε να πάρει μια επιχείρηση είναι 20.000, πιστεύετε ότι σήμερα, γιατί αυτό θα πλωνόταν περισσότερο στη βαθμολογία προς τα κάτω, δεν θα φώναζε κανείς? Γιατί θα τα σαραντάρια, πέρα το ότι τα πήραν λίγοι, είναι τα μισά χρήματα όλου του προγράμματος. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Σίγουρα θα είχαμε λιγότερους να είναι δυσαρεστημένοι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμη. Δηλαδή, υπήρχαν περιφέρειες, να αναφέρω το παράδειγμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ανώτατο όριο έβαλαν τα 15.000 ευρώ και μπήκαν όλες οι επιχειρήσεις. Μάλιστα. Και άλλες περιφέρειες. Υπήρχαν άλλες περιφέρειες. Εμείς δηλαδή το θέσαμε αυτό το θέμα από την αρχή κιόλας. Ότι θα έπρεπε ίσως να πέσει το ποσό. Ή αλλιώς θα μπορούσε να, το πρόγραμμα να έχει την ευχέρεια να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Θα μπορούσε να, να μπουν συγκεκριμένα ποσά, συγκεκριμένο ποσοστό μάλλον, στην εστίαση για παράδειγμα, στον τουρισμό, στο ανεμπόριο, στη μεταποίηση. Ούτως ώστε να πάρουν όλοι κλάδοι και να μοιραστούν κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Βέβαια από τις ανάγκες του κάθε κλάδου, έτσι. Με προτεραιότητα στους κλάδους ασφαλώς που είναι κλειστοί με κρατική εντολή. Αυτό δεν έγινε όμως. Και αυτό επίσης το έχουν εφαρμόσει άλλες περιφέρειες, που είναι πιο δίκαιο. Άρα λέτε ότι ουσιαστικά αυτό το ποσό, το ανώτατο ποσό, ήταν αυτό που έκαψε εντός εισαγωγικών τις υπόλοιπες. Όχι μόνο αυτό, και το κυριότερο είναι το δεύτερο που είπα. Το ότι δεν μοιράστηκαν έτσι όπως θα έπρεπε. Θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα και μεγαλύτερα να μοιραστεί με ποσοστά σε συγκεκριμένους κλάδους. Που αυτό, το ξαναλέω, το έχουν κάνει και άλλες περιφέρειες. Θα έπρεπε να πάει και ανακλάδος και όχι ποσό, γενικά και ό,τι επιχείρηση κι αν είσαι. Ναι, και το μέσα ποσό στο μπορεί να ήταν όλοι. Μικρότερο, και αυτό που είπατε, το ποσό μπορεί να ήταν ασφαλώς μικρότερο και να καλύψει περισσότερους, αν όχι όλους. Άρα οι δύο μεγάλες ενστάσεις σας είναι αυτές. Έπρεπε να πάει με κατηγορίες επαγγελμάτων πρώτον, και δεύτερον το ποσό το 40, το υψηλότερο, να είναι πολύ χαμηλότερο ώστε να απλωθεί όλο το χρήμα σε περισσότερες επιχειρήσεις. Ναι. Τι έγινε αυτή τη στιγμή? Πήγαμε στο 40 που είναι το ανώτερο και το πήραν λίγες επιχειρήσεις, αλλά πήραν τα μισά λεφτά του προγράμματος ουσιαστικά. Ναι. Οπότε τι έμεινε για τους υπόλοιπους και από αυτούς που πήραν ακόμη? Και βεβαίως από εκεί και μετά όλοι οι κλάδοι μπήκαν σε ένα τσουβάλι, ανεξάρτητα αν είσαι εστίαση, αν είσαι αν ήσουν ανοιχτός, αν ήσουν κλειστός, τα πάντα, ναι. Δεν μπήκε σε καμιά άλλη. Ακούμε για ένα νέο πρόγραμμα τώρα σιγά σιγά, ενώ αύριο λένε ότι θα έχουμε μία συνέντευξη και της περιφέρειας και του ίδιου του κυρίου Κασαπίδη για το να δώσει εξηγήσεις το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πιστεύετε ότι όντως μπορεί να βγει και ένα νέο πρόγραμμα να καλύψει περιπτώσεις που δεν καλύφθηκαν τώρα? Και αν βγει ένα νέο πρόγραμμα, γιατί το είπε ο κύριος Πανταζής νωρίτερα, ένας όρος πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει, όπως είπε και ο κύριος Πανταζής, να μην ξαναμπούν όσοι έχουν πάρει ήδη από αυτό. Αυτό ούτως ή άλλως θα γίνει. Αυτό ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει πρόγραμμα. Αυτό μας είχε διαβεβαίωσει και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Βαβλιάρης. Δηλαδή, αν τυχόν είχε μπει κάποιο καινούργιο πρόγραμμα, αυτό εννοείται ότι θα γίνει. Να μην ενταχθούν δηλαδή επιχειρήσεις που ήδη έχουν πάρει. Τώρα, είχαμε, αν θυμάμαι καλά, πριν ένα μήνα περίπου, υπήρχε μια συνάντηση του κ. Κασαπίδη με τον Υπουργό Ανάπτυξης και είχε ζητήσει ο κ. Κασαπίδης να δοθούν έξτρα λεφτά για να μεγαλώσει το ποσό τέλος πάντων ή να γίνει καινούργιο πρόγραμμα. Αυτό το περιμένα και αυτό ίσως περιμένουμε τις επόμενες μέρες να γίνει. Ωστόσο, περιμένουμε, δεν είναι ακόμα τίποτα σίγουρο. Φαντάζομαι θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα πάνε προς αυτό η κατεύθυνση. Βγάλατε και σκληρές ανακοινώσεις, βλέπω, σαν εστίαση, έτσι. Δεν θα το έλεγα. Α, δεν νομίζω να είναι πολύ σκληρές. Θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο σκληρές. Ασφαλώς. Δηλαδή, στην ουσία αποτυπώνουμε την πραγματικότητα. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι σου φάνηκε, Χρήστο, σκληρό. Εντάξει, σαν τίτλος, ας πούμε, σαν τίτλος, όταν λέτε ακριβώς, να το βρω κιόλας για να το διαβάσω ακριβώς. Ο τίτλος ήταν πολύ χτυπητός πάντως. Για να παραμείνουμε στην... Θέλουμε λύση, ναι, άμεσα, ναι. Δεν είναι, νομίζω, πολύ τραβηγμένος. Γιατί τι θα γίνει τώρα? Στην ουσία θα δημιουργηθούν επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων. Όταν με το καλό φύγουμε από όλο αυτό και ξεκινήσουμε τις δουλειές μας, θα έχουμε επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων. Πόσο σωστό είναι αυτό,
πόσο θεμητό ήταν ο ανταγωνισμός μας. Βρείτε λοιπόν λύση άμεσα, όπως λέτε εδώ. Βεβαίως. Και μιλάμε τώρα για ένα κλάδι. Και λέτε μάλιστα ότι δεν μας ενδιαφέρει πώς, αλλά βρείτε και κρατήστε μας κοντά σας. Ναι, πλέον δεν μας ενδιαφέρει το πώς, γιατί το πώς το είχαμε πει. Το πώς το είχαμε πει. Τη λύση την είχαμε προτείνει. Δεν έγινε αποδεκτή. Πλέον δεν μπορούμε να προτείνουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε λύση. Δεν γίνεται αλλιώς. Και όπως συμβαίνει και το είπαμε και νωρίτερα, αυτή τη στιγμή και ανάμεσα στον δικό σας κλάδο, κοιτάτε ποιος πήρε το έργο, πόσα πήρε ο συνάδελφος, πόσα πήρε. Εντάξει, αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά καλό θα ήταν να μπαίνετε σε μια ισοστρέφεια όμως. Ναι, καλό θα ήταν να μην γίνεται, αλλά είναι αναπόφευκτο. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Έτσι, σε μικρή κοινωνία ζούμε. Όλοι θα μπορούν να δουν τι πήρε ο καθένας. Ναι, καλό είναι να μην γίνεται βέβαια αυτό. Καλό είναι να πάρουν όλοι. Σε αυτή την περίπτωση. Και επειδή θέλω να μιλήσω μόνο, μιλάω γενικά μόνο για το δικό μας το κλάδο. Δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλους κλάδους. Σωστά. Ο δικός μας ο κλάδος έχει πληγεί πάρα πολύ. Το γνωρίζουν όλοι, το λένε όλοι δηλαδή στην επαγγελματική πιάτσα, ας πούμε, στην επιχειρηματική πιάτσα, ας πούμε, ότι είμαστε αυτοί που έχουμε το μεγαλύτερο πλήγμα. Οφείλουν να μας βοηθήσουν. Είμαστε ο κλάδος που έχει τους περισσότερους εργαζόμενους. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν καλά. Και έχουν εργαζόμενους νεαρής ηλικίας και όχι μόνο βέβαια. Και πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μια ευαισθησία. Το γεγονός ότι έχουν επαναστατήσει όλοι. Βλέπω εδώ και οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όλες οι παρατάξεις έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Νομίζω κάπου διάβασα ζητούνται και παρατήσεις. Πιστεύετε κι εσείς ότι πρέπει να φτάσουμε και μέχρι εκεί? Ή απλά πιστεύετε ότι μπορεί να διορθωθεί με ένα επόμενο πρόγραμμα? Δεν το γνωρίζω αυτό και να σας πω την αλήθεια, δεν με αφορά αν θα υπάρχουν παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία στην πολιτική. Τη πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, ναι. Εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας του κλάδου, εκπροσωπώ ένα σύλλογο, έναν κλάδο. Εκεί και πέρα δεν με νοιάζει αν θα γίνουν παρατήσεις και δεν με αφορά αυτό. Εσάς σας νοιάζει να μπορέσουν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοί σας? Ασφαλώς. Να μην κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Πώς θα γίνει δηλαδή να κρατήσουμε το προσωπικό μας? Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις που είχαν το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων είναι όλες απ' έξω. Δεν είναι στο πρόγραμμα. Πώς θα ανοίξουν αυτά τα μαγαζιά? Πώς θα έρθει η επόμενη μέρα? Θα μπορέσουμε? Δηλαδή, άμα δουν με το άνοιγμα να έχουν κλείσει πόσες επιχειρήσεις, να μην μπορούν να κρατήσουν το προσωπικό τους και υπάρχουν 400-500 εργαζόμενοι στον αέρα, τι θα κάνουν? Αυτά τα σκέφτονται. Συγγνώμη για το συμφωνήσουμε, αλλά είναι. Κάτι τελευταίο. Με αυτούς τους ανθρώπους, με την περιφέρεια, γιατί αύριο λογικά περιμένετε και εσείς να ακούσετε τις εξηγήσεις που θα δοθούν στη συνέντευξη που θα δώσει ο ίδιος ο κ. Κασαπίδης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες εκεί και αντιπεριφερειάρχες που έχουν να κάνουν με αυτό το πρόγραμμα. Θέλετε να τους τα ξαναπείτε ή δεν έχει νόημα να τους τα ξαναπείτε τι πρέπει να γίνει για το επόμενο πρόγραμμα? Νομίζω το ξέρουν και οι ίδιοι. Άρα λοιπόν και εσείς λέτε δεν χρειάζεται να συνεχίσουν. Και ξέρουν και οι ίδιοι ότι πέσαν έξω. Μάλιστα. Ξέραν και οι ίδιοι ότι δεν το χειρίστηκαν σωστά, βιάστηκαν, δεν είδαν όλα τα δεδομένα, δεν είδαν όλους τους κλάδους έναν ή τους κλάδους τέλος πάντων που είχαν περισσότερο πρόβλημα. Το ξέρουν αυτό. Το ξέρουν ότι βιάζουν, το ξέρουν ότι κάνουν λάθη. Νομίζω εσείς και το λιανεμπόριο όμως ήταν. Σε εμάς ναι, είναι το πιο μεγάλη αδικία, ας πούμε. Ναι, ναι. Να το πω έτσι. Λοιπόν. Γιατί ήμασταν και κλειστοί με κρατική εντολή, έτσι. Και με κρατική εντολή. Και το λιανεμπόριο όμως, έτσι. Και το λιανεμπόριο, ναι. Και το λιανεμπόριο και να μην ξεχνάμε και τον κλάδο των γυμναστηρίων, έτσι. Δηλαδή, γυμναστηρίων. Που είναι και αυτή ένας κλάδος που επλήξε πάρα πολύ, ας πούμε. Πολύ μεγάλη διάρκεια. Και αισθητική, νομίζω, και γενικότερα και αυτά τα επαγγέλματα. Υπήρξαν κλάδοι οι οποίοι είχαν ένα ζόρι τεράστιο, πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, περιμένουμε να δούμε λοιπόν και εσείς διαμαρτυρόμενοι για αυτό που έχει συμβεί. Περιμένετε και εσείς αποκατάσταση των αδικιών. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.